ότι στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική βρέθηκε και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Άρα κάναν Πάσχα όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και μετά την ανακοίνωση. Εδώ τι γράφει το ρεπορτάζ το περιοδικό, ρανε. Δεν πρόλαβα να το γράψουν. Είχαν τι πρώτε φωτογραφίε τη Σύση που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι πρώτε φωτογραφίε που ανέβηκε. Εσύ δεν είσαι διευθυντή, θα πα στη Λότσου, πληρώσει από πάνω. Τι λε, παιδί. Δεν είναι παιδιά το τρονοκομείο. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά προφανώ δεν προλάβανε. Έκανε. Αυτό που μα έκανε έκπληξη όμω είναι το γεγονό ότι ο Θοδωρή, για χάρη τη οικογένειά του και των παιδιών του, πήγε πάνω στη Χαλκιδική και κάναν όλοι μαζί Πάσχα. Μπράβο. Και αυτό είναι αυτό ακριβώ που έγραψαν στην ανακοίνωσή τη. Τα παιδιά πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ των ανθρώπων. Χώρισαν οι ζωέ του, προτεραιότητα είναι τα παιδιά του. Και μέσα από τα social media τους δεν κάνουν την ευκαιρία να το δείχνουν αυτό. Όλα καλά, προχωράμε πολύ δυνατό. Απλά αυτό που ήταν η έκπληξη. Η ζωή, μια χαρά. Κοίταξε, η ωραία έκπληξη. Μα δεν είναι μόνο η έκπληξη, είναι ότι όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν έχει σημασία ποια μέρα θα το ανακοινώσεις ή ποια μέρα θα βγει το χαρτί του διαζυγίου. Δηλαδή αυτό, η σχέση τους τοποθετήθηκε έτσι καιρό πριν. Δηλαδή, το ότι εμείς το μάθαμε προχθές δεν σημαίνει ότι για αυτούς είναι. Α, ότι η κατάσταση ίσχυε. Ναι, βέβαια, βρε παιδιά. Ναι, βρε παιδιά. Και συνέχιζαν όμως. Δηλαδή, το ότι μαζί ο κόσμος, το ότι το ανακοίνωσαν, ο κόσμος το έμαθε πριν από λίγες μέρες, δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν το ήξεραν.